Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και επειδή πολύ συχνά με ρωτάτε ποια είναι η πρωινή ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας μου, σήμερα θα σας δείξω και τα προϊόντα που χρησιμοποιώ, αλλά και τη σωστή σειρά που θα πρέπει να τα εφαρμόζουμε στο πρόσωπό μας για να είναι και πιο αποτελεσματικά και να απορροφώνται καλύτερα. Αν θέλετε να τα μάθετε λοιπόν όλα αυτά, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Πριν ξεκινήσουμε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στο κανάλι μου, γραφτείτε τώρα πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ξύπνησα πριν από μία ώρα μέχρι να στήσω εδώ όλο τον εξοπλισμό για να κάνω το γύρισμα, οπότε το I woke up like this έχει πλήρη εφαρμογή και πλήρες νόημα. Σήμερα ξεκινάμε πάντα την περιποίηση της επιδερμίδας μας με καθαρά χέρια. Θα χρησιμοποιήσω αντισηπτικό, αυτό εδώ το gel από τον Κορέ, που βρίσκω ότι είναι αρκετά απαλλητικό επίσης και δεν μου τα αφυδατώνει τόσο όσο άλλα που έχω δοκιμάσει. Και με πολύ καθαρά χέρια λοιπόν θα πλύνω το πρόσωπό μου, κάτι που κάνω κάθε πρωί, είτε έχω χρησιμοποιήσει προϊόντα άλλα περιποίησης της επιδερμίδας, είτε έχω χρησιμοποιήσει μάσκες που μένουν όλη τη νύχτα, είτε όχι, γιατί θέλω να καθαρίσω την επιδερμίδα μου και να αφαιρέσω τα νεκρά κύτταρα, αλλά και τη λιπαρότητα, η οποία όπως βλέπετε είναι κυρίως εδώ στο κέντρο του προσώπου μου. Εγώ έχω μεικτή προς λιπαρή επιδερμίδα, μου αρέσει πάρα πολύ να ξεκινάω με αυτό εδώ το καθαριστικό μους, αυτό τον αφρό από την Origins, λέγεται Checks and Balances. Παίρνω τόσο μικρή ποσότητα, θα πάρω και λίγο νεράκι που έχω μπροστά μου και θα το δουλέψω με τα δάχτυλά μου και αμέσως μετά θα το φέρω στο πρόσωπό μου και κάνοντας λίγο παραπάνω αφρό με το νερό θα το δουλέψω στην επιδερμίδα. Αυτό είναι ένα βήμα στο οποίο πρέπει να είστε αρκετά υπομονετικές. Αν δεν δουλέψετε το προϊόν δεν θα κάνει και αυτό σωστά τη δουλειά του. Μην βιάζεστε λοιπόν να αφαιρέσετε αυτή τη μους. Επίσης να σας πω ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι και αρκετά απαλό με τις πιο ευαίσθητες αλλά και ξηρές επιδερμίδες και έχει την ιδιότητα ότι ρυθμίζει τη λιπαρότητα αλλά προστατεύει και την περίμετρο του προσώπου που στις μεικτές επιδερμίδες μπορεί να είναι πιο ξηρή. Ώρα να ξεπληθώ. Στεγνώνουμε πάντα την επιδερμίδα μας τα μποναριστά, δεν τρίβουμε το πρόσωπό μας και όπως είδατε καθάρισα και το λαιμό γιατί και εκεί θα μπουν τα προϊόντα περιποίησης. Πάμε να συνεχίσουμε με τονωτική λοσιόν. Η τονωτική λοσιόν προετοιμάζει την επιδερμίδα για την εφαρμογή του σέρουμ και της κρέμας και επαναφέρει το pH και την υγρασία που έχει ίσως χαθεί από τον καθαρισμό με το αφρόδες προϊόν. Χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό αυτή εδώ την ενυδατική λοσιόν αγρίου τριαντάφυλλο από τον Κορέ και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και έχω ξεκινήσει και δοκιμάζω και αυτή εδώ από την Embryolisse που λέγεται Eau de Potter Jamelisse. Θα σας πω δύο λόγια και γι' αυτό, και τα δύο δεν έχουν αλκοόλ. Έχει φυσικά ανθόνερα από άνθη ρόδων, πορτοκαλιάς, αμαμιλίδας και κεντάβριας και αφήνει την επιδερμίδα απαλή, όπως σας είπα, το ίδιο κάνει και αυτό εδώ του Κορέ. Αν δεν θέλω λοιπόν να ξοδεύω άδικα βαμβάκια, αυτά τα cotton pads, απλά βάζω μερικές σταγόνες στο χέρι μου και με αυτόν τον τρόπο τα μποναριστά το εφαρμόζω στο πρόσωπό μου, αλλά και στο λαιμό. Θα το αφήσω για λίγη ώρα να απορροφηθεί και θα περάσω στο σέρουμ για τα μάτια. Η βιταμίνη C είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά αν έχετε μαύρους κύκλους. Αυτό που χρησιμοποιώ λοιπόν είναι το Biolumin C Eye Serum από την Dermalogica. Βρίσκω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά, χρειαζόμαστε μόνο τόση ποσότητα και το βάζω σε αυτά εδώ τα δάχτυλα γιατί αυτά ασκούν την μικρότερη πίεση και ξεκινώντας από μέσα τα μοναριστά αλλά και με κινήσεις προς τα έξω πάνω στο κόκαλο το εφαρμόζω κάτω από τα μάτια μου. Θα περάσω τώρα στο σέρουμ. Είναι το Hydra Serum από την Embryolisse που δίνει φανταστική ενυδάτωση, ανεζωογονεί την επιδερμίδα. Έχει εξαιρετικά ενυδατικά συστατικά, υαλουρονικό οξύ αλλά και εκχύλισμα από λευκό νούφαρο και ξεδιψά την επιδερμίδα ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον προστατευτικό φραγμό της. Όταν έρχομαι στο μέτωπο το εφαρμόζω με ανωδικές κινήσεις και προς τα έξω και εδώ πάντα προς τα πάνω και προς τα έξω. Η μία αγγλία που έβαλα μου φτάνει για το πρόσωπο, θα βάλω άλλη μία για την περιοχή του ντεκολτέ και του λαιμού και θα το εφαρμόσω πάντα με ανωδικές κινήσεις.
Επόμενο βήμα, η ενυδατική κρέμα για τα μάτια. Έχω δύο να σας δείξω. Η πρώτη έχει και βιταμίνη C ενσωματωμένη, οπότε είναι πάρα πολύ καλή για εσάς που έχετε μαύρους κύκλους και έρχεται από την Darthan. Είναι η Ideal Resource, έχει πάρα πολύ ελαφριά σύνθεση. Θα βάλω αυτή από τη δεξιά πλευρά και την άλλη από την άλλη για να δείτε και την υφή τους όσο μπορείτε. Ξεκινάω λοιπόν πάλι από το εσωτερικό του ματιού και έρχομαι στο κόκαλο με απαλές κινήσεις προς τα έξω και εδώ όπου σχηματίζεται το πόδι της χήνας κάνω οχτάρια και έρχομαι και λίγο από πάνω στο κόκαλο. Ό,τι λοιπόν δεν έχει απορροφηθεί με αυτές τις κινήσεις, φροντίζω τα μποναριστά να απορροφηθεί καλύτερα και πολύ απαλά από την επιδερμίδα. Εκτός λοιπόν από βιταμίνη C έχει ένα μείγμα δραστικών συστατικών από καρπούζι, αβοκάντο και shea butter για να απαλύνει τις λεπτές γραμμές και τους μαύρους κύκλους φωτίζοντας την περιοχή. Η άλλη κρέμα ματιών που έχω να σας προτείνω είναι μια κρέμα που αγοράζω ξανά και ξανά και νομίζω ότι δεν θα σταματήσω να την αγοράζω ποτέ και είναι η συγκεκριμένη από την Estée Lauder, η Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex, όπου έχει ένα σωρό ευεργετικές ιδιότητες για την περιοχή των ματιών. Θα σας τα διαβάσω γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Είναι μια υπερενισχυμένη σύνθεση με 10 φορές πιο συμπυκνωμένη τεχνολογία επανόρθωσης που επανορθώνει τα σημάδια έλλειψης ύπνου, που είμαι σίγουρη ότι αρκετές από εσάς θα έχετε, της ηλιακής ακτινοβολίας, της ρύπανσης αλλά και της φωτογύρανσης από το μπλε φως των συσκευών, δηλαδή από τα κινητά τηλέφωνα, τις τηλεοράσεις, τους υπολογιστές, τα τάμπλετ. Έχει μια μορφή gel πάρα πολύ δροσερή. Θα πάρω τόση ποσότητα στο δάχτυλό μου και θα την εφαρμόσω με τον ίδιο τρόπο. Σας έλεγα λοιπόν ότι είναι μια κρέμα που αγοράζω ξανά και ξανά και ο λόγος είναι ότι όταν σταμάτησα να τη χρησιμοποιώ παρατήρησα ότι η περιοχή εδώ στο εξωτερικό κυρίως σημείο των ματιών μου, στο πόδι της χήνας, άρχισε να είναι πιο αφυδατωμένη και μόλις την ξαναγόρασα ξαφνικά ως διαμαγείας οι λεπτές γραμμές, γιατί δεν μπορώ να πω ότι έχω βαθιές ρητίδες, οι λεπτές γραμμές αυτές που έχω ξαναγέμισαν και τα μάτια μου και το βλέμμα μου φάνηκε έτσι πιο λαμπερό και η περιοχή αυτή ήταν πιο ενυδατωμένη. Θα συνεχίσω με ενυδατική κρέμα για το πρόσωπο και από αυτή εδώ τη σειρά της Embryolisse θα χρησιμοποιήσω την Hydra Crème Légère, την ελαφριά δηλαδή κρέμα ενυδάτωσης, η οποία παιδιά δεν είναι gel, αλλά είναι, δεν μπορώ να το περιγράψω, σαν γιαούρτι η υφή της και πάρα πολύ δροσιστική. Η συγκεκριμένη κρέμα λοιπόν έχει τα ίδια συστατικά που είχε και το σέρουμ, ενυδατώνει πάρα πολύ ωραία την επιδερμίδα μου, δεν με αφήνει λιπαρή ή να γυαλίζω, απορροφάται τέλεια και έχει ένα πολύ δροσερό τελείωμα. Δεν ξεχνάμε ποτέ την περιοχή του λαιμού. Και τέλος, για να ολοκληρώσω την πρωινή ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας μου, χρησιμοποιώ φυσικά αντιλιακό σε όλες τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και ακόμα συνεχίζω να χρησιμοποιώ αυτό εδώ με το χρώμα. Συγγνώμη για τη συσκευασία, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Αλλά είναι η αντιλιακή κρέμα του Κορέ Κόκκινο Σταφύλι, αντιρρητηδική κατά των πανάδων με SPF 50. Και μου αρέσει πολύ γιατί το χρώμα της δίνει ένα ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα, χωρίς επίσης να με βαραίνει και χωρίς να μου αφήνει εξτρά λιπαρότητα που εγώ δεν τη χρειάζομαι καθόλου. Αν είστε πάρα πολύ λιπαρές, ενδεχομένως φορέστε μόνο το αντιλιακό σας, γιατί και αυτή η κρέμα πραγματικά δίνει πάρα πολύ ωραία ενυδάτωση. Μπορείτε να κάνετε skip δηλαδή το βήμα της ενυδατικής κρέμας, αν και δεν θα σας το πρότεινα από την αλήθεια, γιατί ακόμα και εμείς που έχουμε πολύ λιπαρές επιδερμίδες, χρειαζόμαστε σωστή ενυδάτωση στην επιδερμίδα μας. Αυτά είναι λοιπόν τα προϊόντα που χρησιμοποιώ στην πρωινή καθημερινή ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας μου και επειδή ξέρω ότι θέλετε να μάθετε και τα προϊόντα που χρησιμοποιώ στη βραδινή, αυτό το βίντεο θα ανέβει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα και σκέφτομαι σε αυτό να συμπεριλάβω και τις μάσκες που χρησιμοποιώ μέσα στην εβδομάδα. Αν σας ενδιαφέρει αυτό, πείτε το μου στα σχόλια, πείτε μου αν έχετε κάποιες απορίες για τα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Γενικώς περιμένω τα σχόλιά σας και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Φίλια πολλά, thank you που ήσασταν μαζί μου και σήμερα και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!